χριστουγεννιάτικο χωριό της Κορίνθου άνοιξε τις πύλες του σήμερα το πρωί και η πλατεία Παναγή Τσαλδάρη γέμισε παιδικά χαμόγελα. Στην καρδιά της πόλης, ο Δήμος Κορινθίων και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής δημιούργησαν για ακόμα μια χρονιά το χωριό των εορτών που θα προσφέρει για σχεδόν 2 εβδομάδες ξέγνιαστες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Από σήμερα λειτουργεί το χριστουγεννιάτικο χωριό στην κεντρική πλατεία στην Κόρινθο και όπως είδατε από το πρωί γέμισε από μικρούς και μεγάλους, από νέα παιδιά και τους γονείς τους που ήρθαν εδώ να δοκιμάσουν γλυκά, να ζωγραφίσουν, να κάνουν χειροτεχνίες, να ασχοληθούν και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν μέχρι και μετά την πρωτοχρονιά. Και αξίζει τον κόπο καθημερινά, στις ώρες που λειτουργεί το χριστουγεννιάτικο χωριό, να έρχονται οι μικροί και οι γονείς τους για να χαρούν αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει στον Δήμο Κορινθίων. Είτε μέσω της κοινωνικής πολιτικής, του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, είτε μέσω του ΚΕΠΑΠ, είτε μέσω άλλων εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα είναι γνωστό και είναι πλούσιο για να μπορέσουμε να χαρούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την ανάγκη να βρεθούμε πιο κοντά, να ξεσκάσουμε λίγο μετά από τα προβλήματα που έχουμε και τα οικονομικά, αλλά και της πανδημίας γενικότερα, και να χαρούμε όπως πρέπει να χαρούμε, όπως γινόταν στο παρελθόν, τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είχατε στήσει και πέρσι το χριστουγεννιάτικο χωριό, αλλά η απόλυτα ελεύθερη περίοδος μετά τον κορονοϊό φαίνεται να είναι φέτος. Βλέπετε μια διαφορά στο κλίμα? Έτσι είναι όπως το λέτε, και είναι και προγραμματισμένο να γίνουν περισσότερες εκδηλώσεις από ό,τι τις περασμένες χρονιές για να μπορέσουμε να χαρούμε όλοι μας. Και θα είναι πολύ περισσότερα τα όσα έχουμε σχεδιάσει και θα χαρούν οι Κορίνθιοι φέτος στην κεντρική πλατεία, αλλά και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Θα συνιστούσα να ενημερωθούν οι πολίτες από την ιστοσελίδα του Δήμου, από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και να το αξιοποιήσουν κατάλληλα. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχηθώ και σε εσάς αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν χρόνια πολλά, καλές γιορτές, χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Σήμερα είναι η έναρξη του χριστουγεννιάτικου χωριού με την εκδήλωση των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κορινθίων, όπως βλέπετε πίσω. Η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει μια πολύ ωραία ημέρα και βοηθάει ώστε να έρθουν οι μικροί μας φίλοι με τους γονείς τους. Έχουν λάβει τα δώρα τους τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα του χωριού και μέχρι την 1 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, κάθε μέρα το χωριό θα είναι ανοιχτό με δράσεις, με Άγιο Βασίλη, με ξυλοπόδαρους, με face painting, για να είμαστε όλοι εδώ τα Χριστούγεννα, να μπούμε στο πνεύμα και να περάσουμε όμορφα. Οι ώρες λειτουργίας? Οι ώρες θα ξεκινάει από 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά τις 5 μέχρι 8 το βράδυ. Λίγο καλύτερο το κλίμα σε σχέση με πέρσι? Ναι, είναι καλύτερο το κλίμα. Όπως είπα και πριν, τίνει να γίνει ένας θεσμός. Ξεκίνησαμε και πέρσι το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής που αναλάβαμε το Προεδρείο που ανέλαβα. Δοκιμάσαμε, ήταν επιτυχημένο και φέτος και με τη στήριξη και πάλι και του Δημάρχου το δουλέψαμε αρκετό καιρό ώστε να είναι έτσι, ώστε να το ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα έρθει να μας δει. Είδαμε μεγάλη επίκηση με τον ζογκλέρ, βλέπουμε τώρα με τον μάγο, ναι, υπάρχουν ναι, ναι. Δράσεις, ναι. Προσθήκες. Κάθε μέρα θα έχει. Το έχουμε δουλέψει έτσι ώστε να είναι όσο μπορούμε πιο πλούσιο και πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Θα ήθελαμε και τις ευχές σας για τις μέρες. Ναι, θα ήθελα να δώσω ευχές και χρόνια πολλά, καλές γιορτές, υγεία στις οικογένειες όλου του κόσμου. Να είστε καλά. Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή, κυρίες από τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κορινθίων ήταν υπεύθυνες για τις εκδηλώσεις που έδωσαν διάφορα ερεθίσματα στα παιδιά. Για γράμματα στον Άι Βασίλη, για ζωγραφική, για κατασκευές με ξυλάκια και άλλα υλικά. Φυσικά οι επισκέπτες τίμησαν δεόντως και το τραπέζι με τα γλυκά των ημερών, όπως και άλλα εδέσματα που ετοιμάστηκαν από τους μαγείρους των βρεφονηπιακών σταθμών. Εδώ τι διάγουν τα παιδάκια? Τα παιδάκια, εμείς είμαστε από το δεύτερο παιδικό σταθμό, από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής. Τα παιδάκια φτιάχνουν μία μπάλα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Άδειο μαντήλι, ένα κόκκινο. Ναι, ναι. Πάρα πολύ, τους αρέσει, περνάνε πάρα πολύ ωραία και δημιουργικά. Το εργαστήριο γράφουμε γράμμα στον Άι Βασίλη.
Όπως... Τα παιδιά ζωγραφίζουν, τα βάζουν σε φάκελο, κολλάνε αυτογραμματώσημα, σφραγίδες και είναι έτοιμο για να πάρουν το δώρο τους από τον αγαπημένο τους Άι Βασίλη. Ποιος το οργανώνει εσείς από πού? Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, εμείς είμαστε ο έκτος παιδικός σταθμός Αξαμιλίων. Βλέπετε απίθυνση τα παιδάκια. Βεβαίως, ευτυχώς μας έκανε και πολύ ωραία μέρα, οπότε τα παιδιά καταφέραν να έρθουν και να διασκεδάσουν. Έχουν απορίες τα παιδάκια για τον Άι Βασίλη? Τα παιδάκια τον λατρεύουν τον Άγιο Βασίλη χωρίς καμία απορία και χωρίς κανένα δισταγμό. Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο να φωτογραφηθεί ή να έχουν γράψει προς τον Άγιο Βασίλη? Όχι, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν κοιτάμε εμείς τα γράμματα των παιδιών. Αυτά τα ωραία δέσματα ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου κυρίου Ταγαρά, Προέδρου Κοινωνικής Πολιτικής και του Αντιπροέδρου κυρίου Παρασκευά Μιχαήλ. Ήταν μια πρόταση προς τους μαγείρους και τους βοηθούς μαγείρων των παιδικών και προφωνηπιακών σταθμών να φτιάξουμε όλοι από κάτι και να προσφέρουμε στον κόσμο που θα έρθει σήμερα σε αυτή την υπέροχη γιορτή. Βέβαια ήσαν πάρα πολλά, αλλά από τις 10 η ώρα έχουν μείνει μόνο αυτά. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά, καλές γιορτές με υγεία και ευτυχισμένη χρονιά. Είδαμε τα παραδοσιακά γλυκά των ημερών, αλλά βλέπουμε και αλμυρά. Ναι, ναι, και σε αλμυρά είχαμε και σε πιο πρωτότυπα γλυκά, εκτός από τις κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, λαχανοπιτάκια, είχαμε τοστάκια και φτεδάκια, διάφορες δημιουργίες τελείωσαν. Τα έκαναν οι μάγειροι και οι βοηθοί μαγείρων που εργάζονται στους προπονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κορινθίων. Ο Άι Βασίλης από το σπίτι του, η Βασιλίτσα που περπατούσε σε ξυλοπόδαρα, ο Μίκη και η Μίνη, ξωτικά και ανιματέρ, ενθουσίασαν τα παιδιά μαζί με τις διάφορες δράσεις στο ξωτικόσπιτο και το σπίτι των τρελών μπαλονιών. Μάγεψαν επίσης μικρούς και μεγάλους και εισέπραξαν θερμό χειροκρότημα ο μάγος και ο ζογκλέρ. Ο Άι Βασίλης δέχτηκε την επίσκεψη όλων των παιδιών, φωτογραφήθηκε μαζί τους και ικανοποίησε επιθυμίες τους. Έχεις πολλή δουλειά με τα παιδιά! Και βέβαια, κάθε χρόνο όλα τα παιδιά του κόσμου. Τι βλέπεις να σου ζητάνε? Ζητάνε τα πάντα, ποδήλατα, μπάλες, παιχνίδια. Του κάτσανε βαριές. Τα πάντα. Μέσα το σπίτι σου τι έχει? Μέσα το σπίτι μου έχει το τζάκι, το δέντρο και μερικά δώρα. Η μία μετά την άλλη, σε άσπρο χρώμα. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο αγάπη, υγεία και χαρές και καλά Χριστούγεννα. Σχεδόν 4 ώρες κράτησε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας και τα παιδάκια χάρηκαν με την ψυχή τους τις πολλές δράσεις. Ίσως να πήραν και ιδέες για το τι θα ζητήσουν στην αλλαγή του χρόνου από τον Άι Βασίλη. Εδώ λίγο ήρθα τώρα και με το αυτοκίνητο θα ήρθε εδώ μετά θα... Σου αρέσει εδώ πέρα? Ναι, ωραία είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έκανε το μαγικό. Ναι, το μάγο τον πρόλαβες, ε? Ναι, έβγαζε από το στόμα του χαρτοπετσέ τις πολύ χρωμές. Και τις είχε φάει και φαινόταν και τις είχε καταπιεί και μετά τις έβγαλε. Για πες μου τι θα ήθελες να σου φέρει ο νέος χρόνος. Δεν ξέρω, έχω ένα παιχνίδι στο μυαλό μου. Για τον Άγιο Βασίλη θέλω να πάρω ένα παιχνίδι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Με κάτι μπύλες που κάνουν κάτι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Δεν έχω αποφασίσει τι να πάρω. Μια χαρά! Τι σου άρεσε πιο πολύ? Έκανες κατασκευές, είδες τον μάγο, είδες τον ζογκλέρ? Που έφτιαξα το γράμμα για τον Άγιο Βασίλη. Και τι του ζήτησες? Ένα πορτοκαλί όπλο φωνάει και ένα Nintendo Switch. Και εφόσον τα παιδιά περνούν καλά, τότε η επίσκεψη στο χριστουγεννιάτικο χωριό είναι πολύ ευχάριστη και για τους γονείς. Υπέροχο, υπέροχο, μπράβο και του χρόνου. Καλές γιορτές σε όλους. Όλα τα σκηνικά που έχουν ετοιμαστεί, ο ζογκλέρ, ο μάγος, σας άρεσαν τα σπιτάκια? Υπέροχα, πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή. Πήγατε να πηγαίνουν πιο πολύ τα παιδάκια? Παντού, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με όλα.
Εδώ ενθουσιαστήκαμε εμείς που είμαστε μεγάλοι. Βοηθάει αυτή η εικόνα τις οικογένειες να αλλάξει λίγο και η ψυχολογία. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Τα πρόσωπα όλων μας λάμπουν, νομίζω. Ναι, ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία για τα παιδιά, είναι ωραία. Μακάρι να γίνονται για πιο συχνά αυτά. Για τους μεγάλους μπορεί να τους φτιάξουν τη διάθεση. Είναι, εννοείται. Άμα χαίρονται τα παιδιά, χαίρονται και οι μεγάλοι. Είναι ωραία. Ο Δήμος κάνει ωραία πράγματα. Μια χαρά είναι. Ήσασταν και πέρσι εδώ. Και πέρσι, και πέρσι, πέρσι. Είναι η πρώτη φορά που είναι πιο ελεύθερη περίοδο μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό είναι πιο καλύτερα, πιο ελεύθερα, πιο χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα αυτά. Το αυριανό εορταστικό πρόγραμμα στο χωριό θα είναι απογευματινό και αρχίζει στις 4. Θα περιλαμβάνει ανηματέρια παιχνίδια, ξωτικό για face painting και ξωτικό για μπαλονοκατασκευές.